λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι μας θα δείτε και κάτω στον τίτλο. Θα έχουμε ένα βίντεο με διάφορες γεύσεις παγωτών. Όπως βλέπετε, έχει ανοίξει ο καιρός. Φοράμε και ήδη κοντομάνικα, κάνει αρκετή ζέστη. Οπότε, όλοι τώρα ξεκινάμε να τρώμε παγωτά. Οπότε, πήγαμε στα Λίτα της προάλλης και είχε πάρα πολλές γεύσεις. Και είπαμε, γιατί όχι, να μην δοκιμάσουμε κάποιες από αυτές. Κάποιες είναι πιο κλασικές και κάποιες είναι περίεργες, που είναι πιο καινούργιες. Και αν θέλετε να γίνει και ένα part 2 με κάποια άλλα παγωτά που είχαν vegan και άλλες περίεργες γεύσεις, αφήστε μας από κάτω στα σχόλια. Οπότε να μην καθυστερούμε και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, τι θέλεις να δοκιμάσεις? Πρώτο. Ναι. Να πάμε στα πιο safe πρώτα, νομίζω. Okay. Άρα θες να δοκιμάσεις τα πιο safe. Γιατί είναι. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα αυτό το κουτάκι που λέει Mini Mix Classic. Και όπως βλέπετε, περιέχει αυτές τις τέσσερις γεύσεις. Περιέχει σκούρη σοκολάτα με αμύγδαλο φουντούκι, νομίζω αμύγδαλο είναι. Λευκή σοκολάτα και γάλακτο σοκολάτα. Είναι καινούργια τα συγκεκριμένα, γιατί είναι νέα συνταγή από αυτή που κάναμε πέρσι. Οπότε δεν τα έχουμε ξαναδοκιμάσει. Ποιο θέλεις να δοκιμάσεις πρώτο? Θα δοκιμάσουμε το κλασικό πρώτα. Ωραία. Ανοίγεις. Ο κλασικός του κλασικού, ο κλασικός. Πάμε. Πρώτη λεμονιά, έτοιμη. Εγώ. Τι. Ωραία. Να σας πω, εμένα δεν μου αρέσει εκείνο με τη σκούρη σοκολάτα, γιατί δεν μου αρέσει γενικότερα σκούρη σοκολάτα. Αυτά δεν είναι σκούρη. Ναι, εκείνο. Ιου. Τι. Μουτάρεσε. Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι με τη σκούρη? Ναι, αυτό είναι κλασικό. Ωραία είναι αυτό. Τέλειο. Αλέξη, τι έκανες? Παιδιά, εσείς πώς θα τρώτε το παγωτό? Το γλυφτείτε ή το δαγκώνετε το μισό? Η σοκολάτα είναι... μ' άρεσε. Είναι σκούρη. Λοιπόν, εγώ θα δοκιμάσω με τη λευκή σοκολάτα, γιατί δεν μου άρεσε αυτή με τη σκούρη που έχεις εσύ. Είναι τέλειο. Πώς καταλήγεις να τρως για να μην λιώσουν όλους τα φαγωτά? Πέντε μαζί. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο είναι. Τι πολύ ποιος άρεσε? Να σου πω ότι αυτό τόσο μικρό που είναι δεν κατάλαβα τη γεύση της λευκής σοκολάτας. Α, τώρα δεν τα λέω λίγο. Νομίζω μου άρεσε πιο πολύ η λευκή. Νομίζω. Βασικά. Αλήθεια. Κοίτα, και αυτό ωραίο είναι. Αλλά νομίζω μου έκανε πιο πολύ όρεξη η λευκή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και αφού τελειώσαμε το δοκιμή του λευκού, θα ανοίξω εγώ το επόμενο, μιας και δεν σου αρέσει καθόλου. Το μαύρο. Δεν σου αρέσει γιατί έχει μαύρο σοκολάτα γι' αυτό. Και φαντάσου, αν κρίνουμε από το πρώτο που δοκιμάσαμε, που ήταν το κλασικό υποτίθεται, που η σοκολάτα ήταν με σοκολάτα γάλακτος, αυτό, οχ. Οχ. Επειδή έχουν βανίλια μέσα, έχουν κάτι μαύρα τα βλέπεις. Αυτά ξέρεις τι είναι. Τι είναι? Βανίλια. Μαύρη βανίλια. Κλονάρια. Λοιπόν, θα τα δοκιμάσεις. Ναι. Για το σύμπ περίεργος να δω. Ω, είναι πικρή! Δεν είναι πολύ πικρή. Μπα! Κοίτα. Πού να σου φάνει πικρό, αφού έτρωγε στη γάλακτος. Εγώ που έτρωγα τη γλυκιά, τα καλύτερα είναι τα πιο γλυκά. Όσοι θα τρως εκείνο, εγώ θα τρώω όμως αυτό με το αμύρδαλο. Γιατί έχει σοκολάτα γάλακτος πάνω. Και ευελπιστώ να μην είναι η ίδια με την άλλη. Κι όλους που τη βλέπω αυτή να. Η αλήθεια είναι ότι είναι πιο καφέ. Αυτή είναι πιο καφετή από την άλλη. Wow. Ξέρω να διαλέγω. Πάκουσες. Brain freeze. Πρέπει να δοκιμάσεις και από αυτό. Ένα ελάχιστο θα σου κλέψω. Αλέξη! Θέλω πάλι μια. Παιδιά, βαθμολογίες. Βάζω ένα σε εκείνο με τη σκούρη σοκολάτα, μόνο και μόνο για τη σοκολάτα. Και στη βανίλια που είναι η ίδια, σε όλο βάζω ένα απλό 9. Είναι πολύ καλή. Όχι τέλεια, αλλά πολύ καλή. Και στο άλλο με την κλασική σοκολάτα βάζω ένα, δύο ή τρία. Κάπου εκεί είμαστε. Και σε αυτά τα δύο, με το αμύγδαλο και με τη λευκή σοκολάτα, βάζω ένα 9. Και στα δύο.
Βασικά νομίζω σε αυτό με το αμύγδαλο βάζω 10. Εγώ θα βάλω στο κλασικό και στη μαύρη, γιατί μου άρεσαν έτσι εξίσου, ένα 7. Στη λευκή θα βάλω ένα 8 και σε αυτό θα βάλω ένα 10. Γιατί έχει αμύγδαλο, όχι τίποτα. Oh yeah. Λοιπόν, επόμενο παγωτό τη ίδια μάρκα, τη Gelatelli, όπω λέγεται, είναι αυτό το σάντουιτς. Είναι πολύ γνωστό. Πάμε να το δούμε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα σάντουιτς. Αρκεί να είναι πετυχημένα. Δοκίμασε. Το έκανα χωρίς μαγιονέζα. Όχι, δοκίμασε εσύ πρώτο. Αν τι κατά. Θα δοκιμάσω εγώ πρώτο τότε. Έτοιμη. Αλέξη, ευχαριστώ το παγωτό! Σοκολάτα καλή. Εσύ έπαιγες βανίλια. Πάρε ένα πρώτα τώρα. Ο σοκολάτα πιο ωραία. Ναι, αυτό θα λέει το μόνο. Νομίζω η σοκολάτα είναι πιο ωραία. Τι διάρκει πιο μόνο με το σάντουιτς. Θα του βάλω ένα 9. Κι εγώ. Λοιπόν, το επόμενο και είναι αυτό που νομίζω έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και θέλω να δοκιμάσω. Είναι αυτό το double. Είναι σαν το double της Alginta. Ποιο το έχει. Το boss νομίζω. Double boss που έχει τα ψυγεία της Delta. Δεν θυμάμαι. Νομίζω τα ψυγεία της Delta έχουν ένα παγωτό double, σαν αυτό. Αλλά και είναι με φράουλα, με καραμέλα και με σοκολάτα. Αυτό έχει raspberry. Είναι από τα περίεργα. Δεν έχω δει ποτέ, ας πούμε, με raspberry παγωτό. Και το περίεργο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι και μέσα έχει raspberry. Oh, τα παιδιά! Παιδιά, αν αρχίζετε να γράφετε κάτω στα σχόλια, μα γιατί τρώνε ένα παγωτό. 7 παγωτά. Συνολικά 14. No. No. Σωστό. Δεν γίνεται. Εγώ το παίρνω τον boss με τη φράουλα και μοιάζει πάρα πολύ με αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι είναι διπλάσιο από τα υπόλοιπα. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Είναι σχεδόν διπλάσιο. Καταρχήν να σχολιάσω το σχεδιασμό. Τι ακριβώς είναι αυτό. Τι εννοείς. Και εδώ. Εντάξει, τα είχαν έτσι μάλλον πιασμένα ανάποδα και το βούτυξα μέσα στη σοκολάτα. Και βαρύνει να έτσι. Μα έτσι είναι και στα boss. Δοκιμάσαι. Α. Σαν τα boss. Μη σας πάρει πιο τέλειο. Ήου. Ήταν λίγο σκούρη σοκολάτα. Φάρ. Φάρ. Είναι πιο ξινό από ό,τι περίμενα. Δαγκώσα έτσι με μία, ξέρεις, ανυπομονησία να γευτώ κάτι υλικό. Δαγκώνω και περνάω το πρώτο τείχος και φτάνω σε αυτό το raspberry, τι είναι το, αυτό το πολύ ροζ. Και το δαγκώνω και το ξινό. Ο Αλέξ είναι επίθεση full. Δείτε πώς το σπάει. Δηλαδή έλεος. Έχει μία στρώση σοκολάτας, μία στρώση raspberry, μία τη στρώση σοκολάτας. Το παγωτό και ο Αλέξ θα δαγκώνει όλο μαζί. Εγώ ξέρεις πώς το τρώω, τον boss. Γι' αυτό δεν τα έτσι για να τα γεύσεις όλα μαζί. Καλώ θα έπαιρνε ξεχωριστά παγωτό σοκολάτα, ξεχωριστά. Σαν διαφήμιση είσαι. Και ακούσει καινούργιο. Εγώ τα τρώω έτσι. Την απ' έξω. Τη φράουλα μετά. Να το ρωτήσω πολύ ωραίο. Ναι, αλλά έτσι δεν έχει λογική. Σου λέω, άμα ήταν έτσι, θα έπαιρνε ξεχωριστά το ένα, το άλλο και το άλλο. Ενώ όλα μαζί πρέπει να δοκιμάζει. Αν δεν δοκιμάσει και πάλι μια. Εδώ, διαφήμιση. Διαφήμιση, Αλέξανδρος. Λοιπόν, το παγωτό αυτό είναι λίγο πικρή σοκολάτα. Η δεύτερη σοκολάτα, η εσωτερική στρώση. Η πρώτη είναι λίγο, okay, κάτι σαν το προηγούμενο το κλασικό, αλλά λίγο πιο γλυκιά. Το ράσπερ είναι ξινούτσικο και γλυκό και η μαρμελάδα του. Γενικότερα μοιάζει αρκετά με το boss το παγωτό, αλλά αυτό είναι λίγο πιο ξινό. Είναι ανάλογα ότι έχει όρεξη. Εγώ θα το βάλω ένα 8. Κι εγώ νομίζω ένα 8 θα το βάλω. Βασικά ρίχνει λίγο τη βαθμολογία του ότι ας πούμε έχει αυτή τη σκούρη σοκολάτα. Τη σου έρχεται έτσι μια δεύτερη πικρίλα και μετά μια ξυνίλα και μετά βάλει κάτι γλυκό. Αυτό δεν το τρώμε όλα μαζί. Τρώμε πρώτα το γλυκό, μετά μένει το πικρό και το ξινό. Λοιπόν, και το επόμενο και τελευταίο παγωτό είναι αυτό εδώ πέρα το Sun Lolly. Το οποίο πρέπει να υπάρχει και στις διάφορες γεύσεις άλλες. Δεν ξέρω, αυτό είναι. Είναι ανανάς, passion fruit και. Παπάλια. Παπάλια νομίζω. Γιατί αφήσαμε το ξινό για το τέλειο. Έτσι, για να γίνει. Με το σαν λίγο. Τέλο πάντων, θέλει ψαλίδια να το κόψουμε. Αυτό
πωλείτε νομίζω σε υγρό στα Lidl και εσύ απλά το τοποθετείς στην κατάψυξη και γίνεται έτσι. Όχι, νομίζεις, έτσι γίνεται. Λοιπόν, έτοιμοι. Ναι. Το πιέζεις εδώ από κάτω και... Τσαρα! Γέννη! Μη! Ready. Εσύ το δοκιμάζεις αυτό. Ξινό. Όχι. Σαν γρανίτα βασικά, πώς είχες. Αφού γρανίτα. Ωραίο. Δεν είναι το συστικό μετά από αυτή την πιπίλα και από αυτή την ξυνίδα. Αυτό ήταν θυσιαστικό. Πάγωσε το αριστερό μου δόντι. Εγώ αυτό δεν το κάνω, εξάσαι το. Σε πάω κάτω. 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 Εμένα πάγω σαν κοινόδοντας. Κάτι σκρίνσον τις φάτσες μας και στείλετε μας μήνυμα με τις φωτογραφίες που τραβήξατε, έχει φάση. Τι βαθμολογία του βάζεις? Του βάζω ένα 7. Όχι, ένα 8 του βάζω. 8. Το θεωρεί γεύση. Καλά. Και εγώ ένα 8 θα το πω. Όχι, εγώ το βάλω 9. Γιατί είναι γρανίτα, σε αντουστίζει. Και γεύση είναι ωραία. Οπότε ναι, σε παιδάκι κι εμείς βλέπετε. Κάναμε χαζομάρες με τα παγωτά μας. Μας άρεσαν αρκετά τα παγωτά όλα αυτά. Αν θέλετε, όπως σας είπα, να γίνει και ένα part 2, κάντε subscribe και το κουδουνάκι ενημερώνωση κάθε πότε να βάζω ένα καινούργιο βίντεο. Γράψτε μου και ένα σχόλιο. Αν θέλετε, ή με κάποια παγωτά που έχετε εσείς υπόψη να κάνω. Κάντε subscribe και στο YouTube κανάλι που έχουμε μαζί, γιατί εκεί πέρα έχουμε αρκετά challenges και όλα αυτά. Και μέχρι τότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!